Εδώ τι έχουμε, το μοτέρ από το XR400. Θα πω δύο λογάκια και κίτρινο γάντι, δύο λογάκια για το μοτέρ. Το 2012 έγινε ένα top end rebuild, ουσιαστικά αλλάχτηκε χιτόνιο, έμβολο φυσικά, βαλβίδες, καδένα χρονισμού και κεντροφόρος. Ο κεντροφόρος του είναι ένας hot cam δεύτερο στάδιο, το έμβολό του είναι στα 88 χιλιοστά, είναι της Wiseco. Wiseco βαλβίδες, Wiseco καδένα χρονισμού. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι στα 426 κυβικά το μοτέρ μας. Όλο το υπόλοιπο είναι stock, και το καρμπιρατέρ, λεμί, εξάτμιση, τα πάντα είναι stock. Τώρα αυτή τη στιγμή, επειδή το μοτέρ αυτό κάθεται από το 2019, έχουν περάσει 5 χρόνια, για να αποφύγω την πολλή δουλειά προς το παρόν, θέλω να αλλάξω μόνο τις τσιμούχες από τις βαλβίδες του με κλειστό. Από τη στιγμή όμως που δεν είχε κάποιο πρόβλημα, το θεωρώ περιττό να βγάλω την κεφαλή. Το πρόβλημα που έχουν τα περισσότερα XR, XL, XLR, όλα αυτά με το μοτέρ αυτό, το οποίο ας πούμε έχει κεφαλή και καπάκι κεφαλής, όχι ψευτοκάπακο, το οποίο είναι αλουμινένιο, είναι ότι με τα χρόνια αρχίζει και χάνει σε αυτά εδώ τα σημεία, στα κατώτερα σημεία, ουσιαστικά όπως στέκεται ο κινητήρας εδώ που μαζεύει λίγο λάδι. Το καπάκι δεν παίρνει ουσιαστικά πλανάρισμα, λειτουργεί και σαν καβαλέτο, οπότε δεν μπορούμε ούτε να αφαιρέσουμε υλικό, ούτε να βάλουμε κάποια φλατζόκολα, γιατί μετά δεν θα πατάει και σωστά. Πέρα από αυτό, η φλατζόκολα δεν θα αντέξει σε αυτή τη θερμοκρασία. Σαν λύση υπάρχει αυτή που είναι σπρέι χαλκού. Μπορείς να ψεκάσεις τη φλάτζα για να στεγανοποιήσει.
Εδώ είμαστε. Είναι η πρώτη φορά που θα προσπαθήσω να... να αλλάξω τσιμουχάκι ενώ η κεφαλή είναι πάνω. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Να είστε λίγο επιεικείς μαζί μου. Ούτε μηχανικός είμαι, ούτε τίποτα. Άψογο και το μπουζί του. Το λάδι που έχει πάνω είναι γιατί έριξα εγώ μέσα. Σαν χρώμα πάντως μας δείχνει ότι η καύση που έκανε ήταν αρκετά καλή.